Σας ακούμε, κύριε Μίκο, για την πρωτοβουλία αυτή. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν μια πρωτοβουλία που γνωρίζω από το Υπουργικό Γραφείο και Συμβουλευτικό Κέντρο. Είναι τα άτομα με μαρτυρία, ήταν εδώ και θα δώσουμε στο κόσμο μας. Είναι σε βουλευτική για θέματα εργασίας, για θέματα έσπασης, ειδικά στα θέματα εργασίας, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε τις κυρίες του Γραφείου που πήραν την πρωτοβουλία αυτή για να ενημερώσουν τον κόσμο το δικό μας. Γιατί ο κόσμος τελικό μας δυστυχώς δεν έχει ενημερώσει από ποιο κανένα λόγο. Εδώ είμαστε εμείς οι μετέπειτες να αναφέρουμε σε αρχηγές κάτι που μας παραδείξει πιο εγώ να βρούμε το πρώτο λόγο απ' έξω. Γι' αυτό το κάνουμε σε ανοιχτό χώρο, γιατί το κάνουμε σε κλειστό χώρο. Κύριε Σημεωνίδη, μία ακόμα αξιόλογη πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος της? Ο στόχος της σημερινής εκδήλωσης έχει να κάνει με το κομμάτι της εκπαίδευσης όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία, διότι η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως γνωρίζουμε, έχει να κάνει με τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό και πόσο μάλλον ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός για τα άτομα με αναπηρία είναι πολύ πιο δύσκολος όσον αφορά τη διαδικασία και το βάθμιο εκπαίδευση. Γιατί μην ξεχνάμε, το κομμάτι της εκπαίδευσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία, όπου είναι ένα σκαλοπάτι για να μπορέσει ένα άτομο με αναπηρία να κοινωνικοποιηθεί πολύ πιο εύκολα στη ζωή γενικότερα. Κυρία Αλεξίου, ακόμα μία φορά η εταιρεία σας δίνει το παρόν της. Αυτή τη φορά είστε κοντά στα άτομα με αναπηρία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ναι, σήμερα είναι μία ομαδική εκδήλωση, μπορώ να πω, και του επαγγελματικού προσανατολισμού Accessisimu, του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων Παιδιών με Αναπηρία και του Περιφερειακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Η προσπάθεια αυτή γίνεται στα πλαίσια των δράσεων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης που διοργανώνει το κέντρο μας. Είναι η πρώτη από τις δράσεις που θα ακολουθήσουν το υπόλοιπο 2016 και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πλευρό ατόμων με αναπηρία, ατόμων που μας χρειάζονται μεταξύ άλλων ομάδων και να προσφέρουμε εμείς τα ημερολόγια μας και τα έσοδα των οποίων θα πάνε στους δύο αυτούς πόρους που ανέφερα. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι στα πλαίσια των δράσεων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του κέντρου μας, καλούμε τους λοιπούς φορείς που θεωρούν ότι θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε και τους βοηθήσουμε να μας στείλουν τα αιτήματα για τις ανάγκες τους, ώστε να τους εντάξουμε σε κάποια από τις υπόλοιπες δηλώσεις μας του 2016.